Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το κλειστό του Γουσουπού. Εδώ που θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στην Περιστέρη Τρέλεμον και τους Γουλφς. 6 πορτοκαλί, 5 μόλις οι μαύροι. Περνάνε δύσκολη χρονιά και οι δύο ομάδες. Εντάξει, βέβαια η Τρέλεμπορκ είναι σε καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από τη Γούλφς. Η Γούλφς θεωρητικά είναι ήδη υποβιβασμένη. Δύο μηδενισμούς έχουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Από την άλλη, η Τρέλεμπορκ έχει 4 σημαντικά παιχνίδια. Για να μην βγει σε μπελάδες ή κάτι παρενθέρες. Είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για το πρώτο τζάμπολ. Παίρνουν τελικά η Τρέλεμπορκ. Θα δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες μας. Άστο. Η πορτοκαλί στην πρώτη της επίθεση. Πάμε για το πολύ στοιχείο. Πάμε να δούμε τις πεντάδες μας τώρα που ασχολούμε σιγά σιγά. Για τους Γουλφς έχουμε τον Παναγιωτόπουλο, τον Τύρο, τον Φιλοκώστα, τον Καρατζά και τον Νεϊκόπουλο. Από την άλλη έχουμε τον Δαλέζο τον Δημήτρη, τον Δαλέζο τον Σταύρο, τον Τύρο, τον Βαγιανά και τον Παύλου. Βαγιανά στη στοχή. Με κόπλες θα πάρει το rebound. Φιλοκώστας έχει καιρό, όπως μας είπε και στην έντευξη, να κατέβει να παίξει. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να βρει τα πατήματά του. Βέβαια θα παίξει ολόκληρα 40 λεπτά. Οπότε θα έχει τον απαιτούμενο χρόνο να βρει ρυθμό. Στο μεταξύ, οι δύο ομάδες μας παραμένουν άστοιχες στις πρώτες επιθέσεις, συμπληρώνοντας ένα λεπτό εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Παύλου. Πατώντας τη γραμμή θα στοχίσει. Ο Τύρος θα προσπαθήσει να πάρει το λεπτό. Πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Δεν έφταξε όμως. Άκαρπες και οι δύο ομάδες μας. Νεϊκόπουλος στον Παναγιωτόπουλο. Καρατζάς από κάτω. Θα κάνει και ένα μισό φέγγαρο η μπάλα. Θα καταλήξει εντός και θα γίνει το 2-0. Και θα ανοίξει λογαριασμό ο Καρατζάς για τους Λύκους. Βάζοντας παράλληλα και το πρώτο καλάθι του μάτς. Στο μεταξύ, ο Δαλέζος, ο Δημήτρης θα απαντήσει με ακόμα δύο πόντους. Πέφτει κατά το καλάθι και στόχισε. Παναγιωτόπουλος. Στο Φιλοκώστα, Μικόπουλος. Φάουλ διδυτής από τον Παύλου. Μικόπουλος για 3. Θα δώσει μια άση στο Μικόπουλο και θα κάνει 5 τυπούς της ομάδας του. Παύλου. Στο Βαλέζο. Θα αρχίσει να βρει χώρο αυτός. Θα σας περάσει όλους. Δεν θα κάνουμε στο καλό τελείωμα. Και τύριο στο κατεβάστο rebound. Νεϊκόπουλος, Φιλοκώστας. Δεν του κάνει το χατήρι εκεί η μπάλα. Αστοχή και καταλήγει στο γύρο του Τύρου. Βαγενάς. Ωραία στον Τύρο, αυτός ακόμα πιο ωραία στον Αλέζο. Καλά που δεν έχουμε, έχουμε όμως φάουλ. Δύο βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ας δείξει την πρώτη. Ας δείξει τη δεύτερη. Μιλήστε λίγο στην άμυνα πίσω. Κάνε
Παναγιωτόπουλος για τρεις. Ελέψα αυτή τη φορά. Πάμε στην παρτερμπά. Θα δώσω μια λέζο. Ωραία, εκεί η ατομική προσπάθεια του Σπύρου. Θα φέρει την ομάδα του σε θέση ισχύως με μόλις έναν πόντο. 5. Παναγιωτόπουλος στον Καρατζά. Ξανά Παναγιωτόπουλος. Μαϊκόπουλος Καρατζάς. Θα λες ως θα πεταχτεί και θα κλέψει την μπάλα. Περίεργη πάσα τώρα ο Γαλέζος στον τύρο. Δεν θα χρειαστεί λάθος όμως, καθώς είχαμε παρέμβαση από παίκτη των Γουλφ. Και κατά εκεί θα παραμείνει στα χέρια της Τρέλεμπορκ. Τύρος. Τύρος που επέστρεψε να πούμε μετά από έναν τραυματισμό που είχε. Να βοηθήσει την ομάδα του και αυτός ξανά. Τέμπο, πιστεύω, θα είναι η αναμέτρηση. 6 παίκτες από τη μία είπαμε και 5 από την άλλη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει πολύ σκληρό παιχνίδι. Να λέω ότι θα στοχίσει, θα βγει άμυνα για τους Γουλφς. Φιλοκώστας πάει σε ένα περίπου κοστικό, αστοχή όμως. Παύλου. Την μπάλα στη χέρια ο Παύλου, την μπάλα στο Βαγενά, Λέζος. Τύρος, πάρα πολύ ωραία πάσα. Κάνει assist ο Βαγενάς. Και στο 8-5 και στο συν 3 για πρώτη φορά η Τρέλεμπορκ. Παναγιωτόπουλος θα στοιχίσει. Μόλις ένα έχει βάλει ο Παναγιωτόπουλος στην περιφέρεια. Στο μεταξύ κλέβει όμως την μπάλα. Μαϊκόπουλος στον τύρο. Μαϊκόπουλος. Φιλοκώστας Καρατζάς. Με ένα πολύ ωραίο πεταχτάρι. Κάνει το 8-7. Και έχουμε την πρώτη και τη μοναδική μας αλλαγή στο μάτς. Δεν λες όσο φαίνεται να έχει χτυπήσει. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Τζίντζας θα μπει για πρώτη φορά στο παιχνίδι μας. Ελπίζουμε να έχει κάτι σοβαρό ο Βαλέζος, ο Τζούνιορ. Συγκρατούν οι Τρέλεμπορκ. Τζίντζας την πρώτη επαφή με την μπάλα. Δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως και τη χάνει. Μαϊκόπουλος. Μαϊκόπουλος. Φιλοκώστας. Αστοχή για τρεις ο Φιλοκώστας. Ριμπάνω το Δαλέζο. Τύρος. Στο Παγενά. Δαλέζος. Παύλου. Αστοχή ο Παύλου. Ριμπάνω το Φιλοκώστας. Και βάζει και την μπάλα. Ακούγεται και το time από τον πάγκο της Τρέλεμπορκ. Αστοχή ο Καρατζάς. Τελικά κάτω εκεί θα παραμείνει για την Τρέλεμπορκ. Τελευταίος ακούμπησε ο Μαϊκόπουλος. Με time out όμως επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για τα 3:35 που απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά το time out που ζήτησαν η Τρέλεμπορκ. Με την επανέναρξη ο Τύρος θα ευστοχίσει σε 2 πόντους. Θα κάνει το 17. Παναγιωτόπουλος. Θα απαντήσουν οι Γουλφς. Θα γίνει το 19. Παύλου. Θα γίνει το 10-10, μη σχόλια, τρίποντα ήταν. Στην απόλυτη σοπαλία το παιχνίδι μας.
Πολύ χαλαρός ο ρυθμός. Ακριβώς όπως περιμέναμε ότι θα είναι. Φιλοκώστας απέναντι στον Παναγιωτόπουλο. Για τρεις. Όχι. Και μπάντα τον Τζίντσα. Θα δώσει στον Τύρο. Κατεβάσει στην μπάλα. Σταματάει, δίνει στον Βαλέζο. Από εκεί στον Παύλου. Γεννάς. Κόβεται με φάουλ όμως ο Βαγενάς. Και θα έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ ήταν από τον Τύρο. Στην προσπάθεια του αντιπάλου του. Θα κάνει ο Μαγένας. Δεν ήταν καλές οι βολές του. Μεϊκόπουλος στον Φιλοκώστα. Καρατζάς. Ξανά Μεϊκόπουλος. Τύρος. Πάρα πολύ ωραία. Κλέβε εκεί ο Παύλου. Το πορτοφόλι πήρε από τον Τύρο. Όμως δεν θα βάλει το lay-up. Παύλου θα ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Κάνει και βήματα ο Βαγενάς. Δεν έχει βρει καλό ρυθμό ο Βαγενάς προς το παρόν. Φιλοκώστας. Σηκώθηκε για δύο. Θα κάνει το 10-12. Θα ξαναφέρει τους λύκους σε θέση οδηγού. Μαζί βέβαια είναι οι δύο ομάδες μας. Τα πρώτα 8,5 λεπτά. Τελευταίες βρήκε ο Δολέζος λεωδητής και δίνει την κατοχή στους Γουλς. Μεϊκόπουλος. Παναγιωτόπουλος. Παρατζάς. Κώστας. Προσπαθεί και να βρει χώρο, βγάζει τελικά έξω στο Μεϊκόπουλο, ξανά Φιλοκώστας, ξανά Μεϊκόπουλος, για 2, 3-14, πρώτη φορά είναι στο συν 4 Eagles. Τα έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου τετάρτου. Τζίντας θα απαντήσει από την ίδια θέση που σκόραρε την αντίπολη πριν. Τώρα θα κάνει 12-14, λίγο σε Τζίντας. Μεϊκόπουλος, Καρατζάς, Overbone, μεγάλο σουτ. Σχεδόν ολόκληρη επίθεση έχουν οι Trelleborg, μένουν και ένα δύο δευτερόλεπτα για τους λύκους. Παύλου, στο Βαγενά. Βαλέζος, Βαγενάς. Να βαλέζος, 3 δευτερόλεπτα έχει, πρέπει να σκοθεί. Πολύ ωραία πάσα εκεί στο Βαγενά, πάρα πολύ ωραία. Η απόλυτη σοβαλία στο παιχνίδι μας. Καλός ρυθμός, χωρίς πολλά φάουλ. Επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο. 14-14 είναι το σκορ. Επίθεση έχουν οι Γουλφς. Παναγιωτόπουλος στον Φιλοκώστα. Δεν θα στοχεί ο Φιλοκώστας. Θα βγάλει έξω στον Παναγιωτόπουλο. Τύρος. Θα στοχεί ο Τύρος. Rebound από τον Τζίντσα. Βγήκε η άμυνα για την Trelleborg στην πρώτη επίθεση των αντιπάλων. Τύρος. Ευτυχώς κατέληξε σε και για συμπέκτη του η πάσα, ήταν περίεργη. Πάνε γιατί ο Παναγιωτόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Ο Δελέζος τελικά επέστρεψε ο μικρός. Δεν φάνηκε να έχει κάτι σοβαρό, ευτυχώς.
Καλέζο, στον Παύλου. Να γεννάς κανά Παύλου. Έτσι όχι ο Παύλου. Ξανά μπροστά η πορτοκάλι. Με Κόπουλο στον Καρατζά. Πάω λίγο από τον Παύλου. Επάνω στον Καρατζά. Κόπουλο, Λοκώστας, από το ύψος των βολών είναι άστοχος, τύρος θα κατεβάσει το rebound. Παύλου χάνει το χειρισμό της μπάλας. Πάσα και από τον Μεϊκόπουλο, φεύγω ο Βαγενάς για να δούμε ο Δαλέζο εκεί, θα προσπεράσει τον Καρατζά. Πάρα πολύ ωραία προσπίση εκεί από τον Δαλέζο. 18-14. Παναγιωτόπουλος, Κώστας, Καρατζάς, πολύ ωραία άμυνα εκεί από την Τρέλεμπορ. Μεϊκόπουλος στον Παναγιωτόπουλο. 2-1, πρέπει να σηκωθεί ο Παναγιωτόπουλος. Πολύ ωραίο μπλοκ εκεί πέρα από τον Τύρο. Πάρα πολύ καλή άμυνα από την Τρέλεμπορ. Παύλου περιμένει και τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν. Τύρος λίγο πιο μέσα από τις βολές, δεν αστοχή. Τζίντζας προσπαθεί να πάρει το rebound, δεν τα καταφέρνει. Με Κόπουλος τώρα. Καρατζά. Παναγιωτόπουλος. Να Καρατζάς. Λοκώστας ανάμεσα σε τρεις. 18-16. Βαγενάς. Παύλου, στον Τζίντζα που δεν περίμενε την μπάλα. Φοβήθηκε λίγο και ο Νίκος. Παύλου, στον Τύρο, θα αποστάρει ο Τύρος, θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Το Καρατζάς θα κατεβάσει το rebound. Ωραία, στην αγκρασία ένα από τους δύο παίκτες. Καρατζάς έρβηρε. Με η κόμπλος αυτός θα έχει και έχουμε ακόμα μία ισοπαλία. Θα κλέψει, αλλά θα κάνει βήματα επί τόπου. Και έχουμε 9-14 για την Τρέλεμπορκ. Βαλέζος. Κάτσε, αλλά χρύψει μπάλα στο ταμπλό. Και κατέληξε στα χέρια των λοιπόν. Φιλοκώστας. Παναγιωτόπουλος για τρεις. Όχι. Φιλοκώστας στο rebound. Θα κοπεί από τον Δαλέζο αυτή τη φορά. Θα βρει τον έτερο Δαλέζο αυτός. Βαγενάς. Πάρα πολύ ωραίο τρέξιμο για τον Βαγενά. 20-18. Χέρι-χέρι πάνε οι δύο ομάδες. Ο Τύρος. Όλοι ωραία σουτάκι εκεί. Το έχει αυτό το σούπερ Τύρος γενικά. Σωμάκι του είναι αυτό. 20-20. Δεν μπορεί να ξεφύγει πραγματικά καμία ομάδα προς το παρόν. Thank you.
Βαλέζος. Στον Βαλέζο Junior. Κακή πάσα του Βαλέζο Junior, πάνω για το όπλο σκλέβει. Κάνει ένα ακόμα στο post, θα πάρει το foul. Θα έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στοχείο πάνω για το όπλο στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη. Πέτρο, 20-21. Είναι ελάχιστη η μέση διαφορά. Παύλου, στο Παγενά. Μας μπέδεψε και ο Βαγενάς, νομίζω ότι θα σουτάρει, τελικά έκανε πάσα, η οποία δεν ήταν καλή. Θέλω πάνω στη στοχίση. Δεν πάμε για τον Ρέλεμπορ. Κάνοντας το σώσο στην μπάλα, δεν θα δει να αφήσει να βγει εκτός. Και θα πάρει το φάουλ από τον Τζίντζα με σώμα λεδικτής. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο τα τελευταία 4 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Επιστροφή για τα τελευταία 4 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Καρατζάς κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει το Μαϊκόπουλο. Τύρος, ξανά Μαϊκόπουλος. Ξανά Γιωτόπουλος, ξανά με το Φιλοκόστα. Το κάνει τελικά, θα στέλνει να προστάρει το Βαλέζο. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχος είναι στην πρώτη. Εύστοχος όμως στη δεύτερη. Ένα καλό διαφορά έχουμε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέρπι παρακολουθούμε. Το χαμηλό σκορ, αλλά τέρπι. Πολύ ωραίο γύρισμα εκεί από τον Βαλέζο, ο οποίος έφερε το μάτι στην απόλυση ισορροπία. Θα έχουμε νομίζω πολλές απόλυτες ισορροπίες όλη νύχτα εδώ πέρα. Εάν συνεχίσουμε να βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση τις δύο ομάδες. Και αν δεν τις επηρεάσει πάρα πολύ η κούραση. Θα δούμε συγκλονιστικό τα παιδί στα τελευταία λεπτά. Και μεταξύ ο Βαλέζος θα βάλει το τριμποντάκι του, θα κάνει 25-22. Ξανά η Γούλφς είναι στις βολές. Καρατζάς θα στοχίσει στην πρώτη. Οι γκολς παρότι είναι πέντε δεν έχουν πάρει time out ξεκούρασης. Αδέχομαι. Λιοντάρια η Λίκη. Καρατζάς όμως κάνει το 0 στα 2. Και το 25-22 παραμένει. Τύρος Παύλου Καλέζος. Πόδι και έχουμε από τον Φιλοκώστα, νέα 14.
σηκωθεί ο τύριος γιατρής, δεν θα εξεκλήσει. Ο Παύλο όμως θα ανανεώσει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Λαλέζος, Παύλου, γιατρής ο Παύλου, άστοχος. Τσίντζο στο rebound. Και αυτός άστοχος φιλοκόστας. Καλή στην πολιορκία. Μπήκαμε και στο τελευταίο δίλημα του πρώτου χρόνου. Κάποιο τραυματισμό έχουμε. Τα στοιχεία Παναγιωτόπουλο, τύρο θα βάλει το rebound. Λέζος, απέναντι στο Βαγιανά. Ωραία deflection εκεί από το Φιλοκώστα και κερδίζει και την κατευθύνη για την ομάδα του τελικά. Πολύ ωραία άμυνα εκεί από τον Ψηλό. Κόπουλος στον Καρατζά, Φιλοκώστας, ένα λεπτάκι απομένει. Καρατζάς ξανά. 25-24. Παύλου, Καλέζος, ξανά Παύλου, Παύλος, Βαγενά. Θα κάνει ένα γκέλι μπάλα και θα καταλήξει εκτός. Ο Κώστας. Μαϊκόπουλος. Ο Τύρος στο Μαϊκόπουλο. Δύσκολο εκεί το σύντομο και κύριο Μαϊκόπουλος. Μία επίθεση έχουν οι... Κλείς το Βαγγέλη. Τα διατρίζει, δεν θα ευστοχίσει. Θα πάρουν τελικά οι Wolves στο rebound. 5 δευτερόλεπτα. Βαγγέλη, το 24 κλείσε. Κλείσε το 24. Με μπερδεύονται. Στο χείο Παναγιωτόπουλος στην πόλη. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Τα δευτερόλεπτα έχουν οι Trelleborg για να δούμε αν θα πετύχουν κάποιο καλάθι. Θα μετράει όμως το σουτ. Ημίχρονο και αν δεν κάνω λάθος, η Wolves είναι μπροστά με 25-26. Για να δούμε τι θα γράψει ο πίνακας γιατί οι γιατρές έχουν τις πρώτες βοήθειες. Για να δούμε τι θα βάλει. Σωστά, 25-26 είναι η μήχρονα, επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες μας για το δεύτερο μισό. 25-26 μπροστά η Γούλς είναι. Με την ελάχιστη βέβαια τιμή. Παραφορά για την Trelleborg. Βαγενάς, εδώ είναι, τώρα το βλέπετε, τύρος, το τζίντζο, θα βγάλει έξω ξανά στο Δαλέζο, Βαγενάς, κάνει βροσπής, θα ξαναβγάλει στον τύρο έξω. Καλή επίθεση ήτανε, δεν είχε μεγάλο τελείωμα όμως λίγο η Trelleborg. Εδώ γύρισαν ωραία την μπάλα. Καρατζάς.
σηκωθεί ο Καρατζάς, θα αστοχίσει. Κάτι παρόμοιο με ό,τι είχαμε στην αρχή του παιχνιδιού συμβαίνει μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες είναι άστοχες στις πρώτες επιθέσεις. Τύρος, σου τι λένε. Πριν τας έκανε λάθος και αυτή την έβλεψε την μπάλα. Παναγιωτόπουλος θα μετά την τρίπλα, θα δώσει το φίλο Κώστα. Φίλο Κώστας. Για 3. 25-29. Θα βρει το χέρι του φίλο Κώστα σιγά σιγά. Φάουλ κερδίζει ο Τζίντζας. Τζίντζας. Πετύχει το καλάθι, βεβαίως. Πετύχει το καλάθι με τη βοήθεια του Ταμπλό. 27-29. Ζιγούλια, ζιγούλια οι δύο ομάδες. Μεϊκόπουλος. Βαρατζά. Ο Μεϊκόπουλος. Πώς θα έχει ο Μεϊκόπουλος. Τα λέει ότι θα πάρει το rebound. Χαμηλώνει το σκορ. Σε αυτά τα 22,5 λεπτά που έχουμε παίξει. Τύρος θα πάρει το rebound ανάμεσα σε 3 Wolves και θα βάλει και το καλάθι επίσης ανάμεσα σε 3 Wolves. 30-29. Και επιτέλους 29-29, καλά από το καλά τρίποντο. Ωραία, συγχωρείτε. Ακόμα ένα χ. Αγιωτόπουλος, αστοχή, θα πάρει ο Τύρος στο rebound. Παγενάς, Δαλέζος. Τύρος, στο Βαγενά. Ανάπτυρος, θα σηκωθεί. Ο Γιάννης θα αστοχήσει. Παγενάς όμως θα πάρει το rebound. Κοντό το σούτ του, θα ξαναπάρει το rebound. Θα ξαναστοιχίσει, αλλά θα πάει να εκτελέσει δύο βολίτσες. Με υπομονή και επιμονή, ο Βαγενάς έχει ακόμα μια ευκαιρία να πετύχει κάποιους πόντους για την ομάδα του. Ο Τζίτζας πάει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανοσούλες. Θα στοιχίσει την πρώτη. Δεύτερη. 21-29 θα παραμείνει. Μεϊκόπουλος. Ρατζά. Τύρος. Σκέφτεται ο Παστολικός του Παναγιωτόπουλο. 29-31. Από τα 6.75. Φιλοκόστας δεν θα εξεταχθήσει. Είναι δύο μέσα από το τρίποντο. Μπερδεύεται εκεί ο Παύλου μόνος του. Δεν κάνει όμως κάποια παράβαση. Θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει. Θέλω πώς θα τη δείξει και θα πάρει το rebound. Δεν είναι καλό το τελειώμα του φίλου Κώστα, ο Καρατζάς όμως θα σώσει την κατοχή.
Πολύ ωραία εκεί ο Καρατζάς. Και ο Παναγιωτόπουλος. Δείχνει και την κάμερα ο Παναγιωτόπουλος, καθώς η φάση ξεκίνησε. Διαχειρός Καρατζά που κράτησε την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναγιωτόπουλος την πήρε και την έκανε καλά αυτή. Ακόμα ένα time out, σε λίγο. Επιστροφή ξανά. Οι Γουλβς έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους, 4 φάουλ έχουν. Αντιθέτως στην Ελέμπορο έχει 0. 5 λεπτά έχουμε διανύσει στο δεύτερο ημίχρονο. Τύρος θα πάρει την πάσα από το Δολέλη που θα στοχίσει. Δολέλη θα πάρει το rebound, θα ξαναδώσει τον Τύρο. Νάς, Παύλου. Δαλέζος. Αστοχή ο Δαλέζος. Τελικά ο Φιλοκώστας. Θα κατεβάσει το αμυντικό. Θα κατεβάσει και την μπάλα. 32-33 είναι το σκορ. Για να δούμε. Παραμένει 32-33 το σκορ. Δεν βρήκε στόχο ο Καρατζάς. Δαλέζος. Μαγενάς. Για 3. Αστοχή. Πήρε στο rebound. Νικόπουλος, Παναγιωτόπουλος δεν το σκέφτεται. Και στοιχείο, ο Παναγιωτόπουλος έχει πάρει πολλά τρίποτα νομίζω γενικά. Προσπαθεί να βρει το χέρι του. Δεν είναι όμως καλά τα ποσοστά του. Παύλου. Σκέφτεται τι να κάνει την μπάλα. Τελικά την κάνει μεταφορά την μπάλα. Πάμε, πάμε. Έλα, λίγο και η κατοχή περνάει στα χέρια του Γουλούς. Νικόπουλος. Καρατζάς. Ακόμα ένα τον Παναγιωτόπουλο. Πάλι έξω από τον Παναγιωτόπουλο. Πάρα πολύ χαμηλό σκορ. 32-33 σε 27 λεπτά αγώνα. Σαν να με άκουσε ο Παύλου. Έβαλε το τριποντάκι του. Βγήκε και η άμυνα εδώ από του Τρέλεμπορκ. Καθώς ο Καρατζάς έκανε βήμα. Από πίσω ήταν η επαναφορά. Βαλέζος στη γραμμή και ετοιμάζεται να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Μηδέν στις δύο. Δεν είναι καλές οι ομάδες τα πέναλτάκια που παίρνουν. Μπες, αχ, δεν μπήκε, τι ωραίο highlight θα ήταν αυτό. Παύλο όμως βάζει τον rebound και κάνει την έξτρα εταιρεία. Πραγματικά έπρεπε να μπει αυτό πάνω από το καλάθι εκεί από τον Βαγενά. Κρίμα, 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 θα ήταν μια ωραία φάση. Για το 10. Anyway, Φιλοκώστας. Καρατζάς. Κάνει βήματα ο Καρατζάς.
στον τύρο, πολύ ωραία. Αστοχία μου, στον τύρο, σκαλική, αυτό μου τζώνεται. Πάρτα, πάρτα, λέει στον εαυτό. Κουτρουβαλήσανε εκεί πέρα. Μαύρη, πορτοκαλί, όλοι. Τύρος, Βαγενάς, ένα λεπτάκι πριν τη συμπλήρωση ή την ολοκλήρωση αν θα λέτε του τρίτου δεκαλέπτου. Παύλη θα στοχίσει από τα 6.75. Για το πλήστα πάρει το rebound. Καρατζάς, επιστράει εκεί στο αυτοκόλλητο Δαλέζος. Παναγιωτόπουλος αυτή τη φορά. Δεν του πάνε καλά τα σούτ από μακριά του Παναγιωτόπουλου σήμερα. Γενικότερα έχει μια κάποια ευστοχία από εκεί. Σήμερα δεν είναι μια από αυτές τις μέρες. Μεϊκόπουλος. Καλαντζάς. Φάουλ έχουμε από εκεί, από το Βαγενά. Επιθετικό πίστευα ότι έχει πάρει αυτός, αλλά όχι. Αμυντικό είναι το φάουλ. Πόσα ρε του λένε. Δεν μπορεί ο Μεϊκόπουλος να βρει χώρο εκεί. 5 δευτερόλεπτα κατά να κάνει. Θα δώσει τελικά στο φιλοκόστα εκτός. 36 όλα. Κατά τα γραφική. Ακόμα ένα χ. Χινάρι. Όπως λένε και χάτσι φραγκέτα. 36-36. Επιστρέφουμε για τα τελευταία συγκλονιστικά λεπτά του παιχνιδιού μας. 10 λεπτάκια απομένουν για να δούμε ποιος θα φύγει νικητής από το κλειστό του Περιστερίου. Προς το παρόν τα 36-36 και η ισοπαλία καλά κρατούν, ε. Τα είπαμε ότι οι ομάδες έτσι θα πάνε καθόλου τη διάρκεια. Ο Παναγιωτόπουλος δεν το βάζει κάτω. Συνεχίζει να σουτάρει και συνεχίζει να στοχεί βέβαια. Τύρος. Ναι, τύρος. Παιδιά, μόλις συνειδητοποιήσω ότι έχουμε τύρο από εδώ, τύρο και από εκεί. Θα τους ρωτήσουμε μετά να έχουμε μια συγγένεια. Παναγιωτόπουλος επιτέλους θα βάλει το τρίποντο. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Ευστοχήσει ξένα. Δηλαδή εντάξει. Συν 3 οι Wolves. Παύλου, τύρος. Θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει με δίποντο. Έτερος τύρος στο rebound. Τύρος σηκώνει τύρο. Δεν θα πάρει δεύτερο σερί ο Παναγιωτόπουλος. Δεν πρέπει να παίρνει αέρα. Θα ευστοχίσουν οι Τρέλεμπορκ, θα πάρουν το πρώτο καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, 38-39. Στο συν 1 οι φιλοξενούμενοι. Φάουλ ή έξω λέει, με σώμα φάουλ λέει διαιτητής. Καλά το καταλάβαμε. Στην πρώτη ο Φιλοκώστας. Θα ευσταχίσει στη δεύτερη. Yeah.
γύρος. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν 5-9 βολές οι γούλς. 2 στις 8 Trelleborg. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί δεν είναι κάπου σωστά. Πάρα πολύ ωραία άμυνα εκεί από τον Παύλου. Ούτε να τρέπει να το δεχτούνε. Ο Μεγόπουλος όμως θα πάρει το rebound. Παναγιωτόπουλος στο κελί του. Πήρε στο rebound. Κρατάει τελικά την μπάλα ο Τζίντζας. 5 δευτερόλεπτα έχουν από πάρα πολύ μακριά ο τύρος. Μπορούσε να κάνει μια τριπλίτσα να πάει λίγο πιο μέσα και να μην κάνει airball. Κόπουλος. Καρατζάς, αστοχή ο Καρατζάς. Θα γεννά στο rebound. Εγώ και Βαγγέλης 4-5. Τύρος τώρα με την μπάλα, 6-50 έχουμε για το φινάλε. Θα κερδίσει το φάουλ ο Παύλου. Μην είμαστε κατώ, έχουμε επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφουμε, 6 και 47 έχουν μείνει. Αστοχή ο Παύλου στην πρώτη. 38-40 παραμένει. Ας τη στη δεύτερη, τύρος θα πάρει το rebound. Κόπουλος. Παναγιωτόπουλος. Το φιλοκόστα με πλάτη παίζει εκεί τον Παύλο. Θα φτάσει μπάλα στο τύρο. 3 δευτερόλεπτα έχουν, κάτι πρέπει να γίνει. Στα 0,5 κερδίζουν φάουλ. Αναφερόταν χαμένη η επίθεση. Κερδίζουν το φάουλ και έχουμε νέα 14. Τύρος στο φιλοκόστα. Θα στεχίσει ο φιλοκόστα στο lay-up και δίνω στα battery bounce. Παύλου περνάει όλους. Βάζει καλά, κοιτάει και κάποιο φάουλ και ο Παύλου, εντάξει. Έλεγε να δεν ανάμεσα στις τέσσερα σώματα. Μπορεί και να υπήρξε καλή επαφή. Δεν έχω καλή εικόνα από το πάνω. Στο μεταξύ ο Καρατζάς θα κάνει βηματάκια. Βαγενάς. Με εικόπλο σαν την Αλεπού κλέβει. Καστήκησε ο Παναγιωτόπουλος. Θα κάνει 38-42. Πάτησε μέσα ο Βαγενάς. Σωστό είναι το σφύριγμα. Έχει πάρει την μπάλα και έχει πατήσει με το ένα του πόδι μέσα. Έχει πατήσει μέσα, είναι λάθος. Σωστό είναι. 14 επίθεση για τους Wolves. Μπορεί να το κάνει για να μην χάσει την ισορροπία του, αλλά είναι παράβαση. Φιλοκώστας. Αλλιώθηκε η κυρίωση. Είναι πάρα πολύ ωραία η τάπα του. Πάλι τον τύρο. 5 λεπτάκια. Μακριά είμαστε.
από το να μάθουμε τον νικητή της αναμέτρησής μας. Βαγενάς, Παύλου, ξανά ο Βαγενάς. Θα ψάξει διάδρομο, θα ψάξει τελικά τον Παύλου. Παίρνει χώρο Παύλου, δεν θα το χατήρι μπάλα, ούτε με τη δεύτερη. Με βόλεϊ μπάλα, θα πάρει βήματα. Πιστεύω τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγάζουν μια κάποια περισσότερη αντίδραση. Όλοι οι παίκτες, και οι 11 και οι 10 που είναι μέχρι και οι αυτοί που είναι αλλαγή και χρειαστεί να παρέμβουν. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος και τα αποθέματα ενέργειας θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τα λες μας junior στο κύριο. Καθίστε νόηση μεταξύ των λύκων. Θέμα του δίνω καθώς βλέπετε ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. 4,5 λεπτάκια έχουν απομείνει. Καλέζος στο Μαγενά. Αδαλέζος. Αδαλέζος. 3-2. Θα σηκωθεί τελικά ο Αδαλέζος. Θα στοχίσει ο Τύρος όμως θα πάρει το rebound. Θα στοχίσει εκ νέου Τζίντζος τρίτη. Τρίτο σκουπιδάκι θα μαζευτεί από την Τρέλεμπορκ. Ο Παύλου. Ωραία προσπάθεια και με τον Παύλου. Κοντό το σούτ όμως. Φάουλ έχουμε. Ψάχνει να βρει τι θα κάνουμε. Κόπουλος ψάχνει να βρει χώρο. Πάρα πολύ ωραία η άμυνα του Δαλέζου. Εκεί πολύ ασφαλτική. Και ο Φιλοκώστας θα κάνει το airball. 30-40 είναι αρκετά ώρα το σκορ μας. Αρκετή ώρα το σκορ μας. Όποιος φτάσει εκεί γύρω στους 52 πόντους, 54, θα φύγει και νικητής νομίζω. Με την εικόνα από αυτό το παιχνίδι. Πάρε το rebound. 38-46. Συν 38-44. Στο συν 6 ήθελα να πω είναι οι Wolves. Time out. Επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο. 2-55. Αυτή τη στιγμή οι Wolves βρίσκονται σε θέση σκίος και έχουν τα ενία για μια νίκη. Βγάζουν την άμυνα καθώς ο Δαλέζος υποπέφτει σε παράβαση. Πολύ ωραία άμυνα και καλάθι από το μικρό. Κόπουλος, Φιλοκώστα. Θα περάσει και τον Παύλο Φιλοκώστα. Όχι, πάρα πολύ ωραία εκεί η άμυνα από τον Παύλο. Δεν έχει βάλει όλη νύχτα, αλλά αυτό το κρίσιμο. Εκεί που η μπάλα αρχίζει να καίει, θα το βάλει. Θα βάλει το κατσαμάτι στο συν 7. Θα απαντήσει ο Δαλέζος. Και ο Τύρος θα πάρει το rebound και το foul.
41-47 μετά την έστυχη βολή του τύρου. Παίρνει το χρόνο του. 42-47. Παραδέχεται και ότι έκανε φάουλ και ο Τζίντζας. Παναγιώτοπουλος μπορεί να μην εφτάξει το τρίποντο, θα εκτελέσει όμως τρεις ελεύθερες βολές. Στοχίσει. 42-48. Άλλη μία βολή έχει. Δηλαδή την έχασε. 42-49. Στο σύν 7 είναι η Wolves. Ακόμα δύο βολές. Το είπαμε πάντως. Εμείς ότι όποιος φτάσει εκεί στους 52-54 πόντους θα είναι και ο νικητής. 49 έχουν οι Wolves, 42 έχουν οι Trelleborg. 43 τώρα με τη βολή του Βαλέζου. Time out από τους Wolves. Επιστροφή σε λίγο για τα 1-24 από επομένου. Μπροστά 14 να παίξουν οι Wolves. Θα δούμε τι έγραψε το πινακάκι του τύρου. Νικόπουλος. Προσπαθεί να βρει διάδρομο, δεν τα καταφέρνει. Ωραία, σκεφτική άμυνα του Βαλέζου. Φιλοκόστος για τρεις. Τύρο στο rebound. 44-49. 1 και 6. Και 2 βολές για τον Τύρο, ο οποίος αν ευστοχίσει θα φέρει σε απόσταση τριπόντου την ομάδα του. Μάλιστα. Ευστοχή στην πρώτη. Κρύο αίμα από τον Τύρο. Πω πούλημα που το έκανε η μπάλα. Μπήκε και βγήκε κυριολεκτικά. Παρ' όλα αυτά τα 14 λεπτά του ανήκουνε. Αυτός ο τελευταίος παίκτης που βρήκε ήταν από τους μαύρους. Θα γεννάς την επαναφορά. Τζίντζα προσπαθεί να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του. Λέζο σου, του φωνάζουνε, σουτάρει αυτός, αστοχή. Και 9-14 για την Trelleborg. Πρέπει να βγάλει κάποιο νεύρο η Trelleborg. Το βγήκε να βάλει το φάουλ, δεν είναι κάτω από το διαιτητής. Και στο μεταξύ θα στείλουν και τους αντιπάλους τους στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Όχι, έχω σηκωθεί έτσι και στο βίντεο. Έχω φάει
Φίλο Κώστας θα πάει στη γραμμή. Θα κάνει το 45-50. Θα κάνει το 45-51. Ο Γενάς πάλι θα κάνει εκεί πέρα ένα γκέλι μπάλα και θα βγει εκτός. Δεν τους έχει κάνει το χατήρι και η μπάλα σε κάποιες επιθέσεις. Θα μπορούσε να καταλήξει μέσα, δεν τη ρούφηξε όμως η Στεφάνη. Και λοιπόν σας ξανά στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. 45-51, 35 δευτερόλεπτα. Με το ένα πόδι στη νίκη, Wolves. Επίσης την πρώτη. Σαν να πέντε 52, θα πιάσουμε και το στιγματάκι μας, λογικά. Σαν να πέντε 53, το σύν 8, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι είναι αρκετά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 30 δευτερόλεπτα απομένουν. Θα βγάλει έξω στο Τζίντζα ο Παύλος για 3 Τζίντζας. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Παύλο. Θα γυρίσει, θα αστοχήσει. Ριμπάουντ τον Κάτζα. Και κάπου εδώ νομίζω ότι έχουμε νικητή. Δεν βλέπω και την Τρέλεμπορκ να έχει κάποια διάθεση να παίξει άλλο άμυνα. Οι Γουλφς είναι νικητές με 45-53. Ήταν καλύτερη στα τελευταία 5 λεπτά. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.